Στο άκουσμα της λέξης επιστράτευση από τα χείλη του Βλαντιμίρ Πούτιν, χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους των μεγάλων ρωσικών πόλεων. Η κατάσταση ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο. Διαδηλωτές και αστυνομικοί πιάνονται στα χέρια. Σε 38 πόλεις οι συλλήψεις ξεπερνούν τις χίλιες. Я не боюсь. Я уже ничего не боюсь. Самое ценное, что они могут от нас отнять, это жизнь детей. Την ίδια ώρα, Ρώσοι που θέλουν να αποφύγουν την επιστράτευση σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων στα σύνορα της χώρας με τη Γεωργία και τη Φιλανδία. Ουρές που όλο και αυξάνονται ώρα με την ώρα. Что на каждом из нас лежит колоссальная ответственность за Россию. За то, чтобы защитить и укрепить нашу огромную страну, нашу любимую родину. Παράλληλα, οι πτήσεις για προορισμούς όπως η Κωνσταντινούπολη, τον Μπακού, το Ντουμπάι και το Ερεβάν αυξάνονται. Οι τιμές των εισιτηρίων εκτοξεύονται. Ένα εισιτήριο οικονομικής θέσης από τη Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη κοστίζει πάνω από 9.000 ευρώ. Οι ρωσικές αερογραμμές απαγορεύουν άμεσα την πώληση εισιτηρίων σε άνδρες από 18 έως 65 ετών. Информация о неком ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена. Переходы и так далее. Очень много фейковой информации на это. Да, это не плановый визит. Мне 17. И из военкомата так вот штатно мне еще не приходила повестка. Тон гиро ту диадиктию кани омос и фарса ипостеректон ту филакизмену хтру ту Путин Алексей Навальный сто йо ту экпросопу ту Кремлину Дмитрий Пешков. Тон калюн сто телефоно ке ту житу на парасти сто стратологико графио για να полемиси στην Ουκρανία. Короче, я буду это решать на другом.